Κύριε Πρόεδρε, σε τι κλίμα διεξάγεται η σημερινή Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και ποιες είναι οι αποφάσεις που συζητούνται? Το κλίμα είναι πάντοτε συναδελφοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών μας. Δεν υπάρχουν αντιμαχόμενες παρατάξεις. Κατεβαίνουμε όλοι μαζί για το καλό του νησιού μας βασικά και μετά για το καλό της ξενοδοχείας. Έτσι, γιατί είμαστε και συνδικαλιστικό όργανο. Χρειάζεται που και που να τα βάζουμε, ας πούμε, και με την πολιτεία και με τη δημοτική αρχή, πάντα καλοπροαίρετα και πάντα έχοντας μπροστά το καλό του νησιού. Απολογιστικά λοιπόν, βάζετε το πρόσημο μπροστά, είναι αρνητικό ή θετικό για την θητεία σας μέχρι τώρα? Αυτό θα το πούνε βέβαια οι συνάδελφοι, αλλά πιστεύω ότι είναι θετικότατο. Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και ό,τι πρόβλημα υπήρξε το αντιμετωπίσαμε, ας πούμε. Η φετινή σεζόν εκτιμάται ότι θα έχει αύξηση επισκεπτών. Η πληρότητα των ξενοδοχείων σε τι ποσοστά θα κυμανθεί, κύριε Πρόεδρε, για όλη τη σεζόν? Θα έχει αύξηση. Πάμε για μια χρονιά πάλι να σπάσουμε ένα νέο ρεκόρ. Πραγματικά και οι συνάδελφοι που έχουν έρθει από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και οι οποίοι θα είναι στο πάνελ αργότερα μας λένε ότι πραγματικά είμαστε από τις ναυαρχίδες. Έτσι. Έχουμε ξεπεράσει και την Κέρκυρα πλέον, ένα μεγάλο νησί και ένα καταξιωμένο προορισμό. Καλά θα πάνε τα πράγματα, θα έπρεπε λίγο να βελτιώσουμε τις τιμές, γιατί πραγματικά δεν μένει στο τέλος. Έχουμε και τα δάνειά μας, έχουμε όλοι και τις υποχρεώσεις μας. Πρέπει να κοιτάξουμε, να ανεβάσουμε λίγο την ποιότητα για να ανεβεί και η τιμή. Την ποιότητα όμως όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και έξω από τα ξενοδοχεία, όλο το περιβάλλον. Ελπίζουμε ότι τα επόμενα 5 χρόνια με νέα δημοτική αρχή, η κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχο τον τουρισμό πλέον και βλέπει ότι μόνο από εκεί θα πάρει χρήματα και μόνο από εκεί θα προοδεύσει η χώρα. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα καλό μέλλον για τον τουρισμό του νησιού μας. Κυρία Σβήνου, αυτό που λέμε σε μία φράση, το value for money, έχει αντίκρισμα στην περιοχή μας? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι και μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση, μέσα από την οικονομική κρίση που διανύουμε, θεωρούμε πως οι ξενοδόχοι είναι αυτοί που πήραν πάνω τους την κρίση, μειώνοντας τις τιμές, διατηρώντας μια υψηλότατη ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Οπότε θεωρώ πως έχουμε από τα καλύτερα, από τις καλύτερες τιμές value for money. Τώρα είναι για μας στοίχημα και καλούμε βέβαια και τα μέλη μας σε μια συνετή αύξηση των τιμών, όχι συνετή πάντα, έτσι. Γιατί, να κάνω και την παρένθεση, έχουν ακουστεί διάφορα το τελευταίο καιρό ότι οι ξενοδόχοι έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές. Με έχει στενοχωρήσει πολύ το γεγονός ότι δεν άκουσα από κανένα να λέει πως οι ξενοδόχοι στήριξαν όλο αυτό το καιρό. Ότι είναι πάνω από 5 χρόνια που έχουν αφήσει τιμές, όχι απλά σταθερές, οι τιμές ήταν καθοδικές. Άρα, η όποια αύξηση όμως θα αφορά τους μεμονωμένους πελάτες, καθώς τα συμβόλαια τα άλλα έχουν κλειστεί, έχουν πληρωθεί. Τώρα κλείνονται ακόμα, είναι περίοδος συμβολαίων. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι ότι όντως υπογράφονται με αυξήσεις που κυμαίνονται από 3 έως 10%, ανάλογα δηλαδή και με τη διαπραγματευτική του κάθε ξενοδόχου. Και ελπίζουμε λοιπόν να πετύχουμε και εμείς ένα καλύτερο value for money που θα μας δώσει την δυνατότητα να επανεπενδύσουμε, να αρχίσουμε πάλι αυτή τη διαδικασία επανεπένδυσης στις επιχειρήσεις μας και βέβαια στην κατ' επέκταση προσφορά ακόμα υψηλότερης ποιότητας. Άρα, ένα των κρατούμενων λοιπόν οι χαμηλές τιμές. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι οι διεθνείς συγκυρίες μας ευνοούν, ότι άλλοι τουριστικοί προορισμοί περνάνε δύσκολα και αυτό αποτρέπει οι τουρίστες να τα επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Θεωρώ ότι αυτό λειτουργήσε ευνοϊκά τον προηγούμενο χρόνο. Τώρα αυτό το χρόνο όμως είναι καθαρά δική μας η επιτυχία μέσα από την άριστη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, ξενοδοχείων και λοιπόν τουριστικών επιχειρήσεων, μέσα από τις προσπάθειες του Υπουργείου του Τουρισμού. Φέτος είναι δική μας η επιτυχία. Πέρυσι και ενδεχομένως και πρόπερσι, ναι, ήταν οι συγκυρίες που μας βοήθησαν να ανεβούμε. Στο χάρτη της ΚΟΛ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, έχει αλλάξει η ξενοδοχεία, δηλαδή έχουν κλείσει, έχουν επαναλειτουργήσει, έχουν χτιστεί καινούργια ξενοδοχεία?
Τα τελευταία χρόνια δεν έχει πολλά νέα ξενοδοχεία, έχουν γίνει κάποια. Όλα όσα γίνονται είναι πραγματικά κορυφαίες μονάδες. Κάποια μικρά δυστυχώς, ειδικά μέσα στην πόλη, που πραγματικά εκεί από αυτά τα ξενοδοχεία ζει η πόλη και οι επιχειρήσεις υπόλοιπες, έχουν κλείσει ή έχουν απαξιωθεί πάρα πολύ. Πραγματικά πιέζουμε την Υπουργό Τουρισμού, οι καινούργιες ας πούμε ρυθμίσεις που θα βγούνε για βοήθεια στα ξενοδοχεία να είναι πλέον εξοραϊσμού και εξυγχρονισμού των μικρών ξενοδοχείων, που πραγματικά αυτή είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας, χωρίς βέβαια να παραβλέπουμε και όλα τα άλλα. Έτσι, απλώς επειδή τα μεγάλα ξενοδοχεία κυρίως είναι εκτός πόλεως, δεν θα έρθει πάρα πολλές φορές ο κόσμος μέσα στην πόλη. Υπάρχει μια τέτοια σκέψη λοιπόν και από το Υπουργείο να πραγματικά να βοηθηθούν αυτά τα μικρά ξενοδοχεία ή στην χειρότερη περίπτωση να τους δοθούν κίνητρα να αλλάξουν χρήση. Γιατί πραγματικά είναι άσχημο να βλέπεις μέσα στο πόλη ερυπωμένα ξενοδοχεία. Και όσον αφορά τη συμμετοχή των ξενοδόχων στην Ένωση, πόσοι είναι περίπου οι ξενοδόχοι στην ΚΟ και πόσοι από αυτούς είναι μέλη? Τα μέλη μας, σύμφωνα με την τελευταία, αυτοί που ψήφισαν πούμε, την τελευταία φορά, ήταν πάνω από 100, 103-104 ψήφισαν. Έχουμε και άλλα μέλη βέβαια που δεν μπόρεσαν να έρθουν να ψηφίσουν. Είμαστε γύρω στα 150 μέλη της Ένωσης. Τα ξενοδοχεία είναι πάνω από 200 πιστεύω. Θα μπορούσαμε λοιπόν, είναι γύρω στα 270 μας λέει η γραμματέα μας, οπότε πραγματικά θα μπορούσε να ενισχυθεί και άλλο η Ένωση. Καλό όλους όσους να μην λένε εντάξει, όχι αδερφέ, γιατί να είμαι τώρα εγώ. Όχι, πρέπει να στηρίξουμε την Ένωση, γιατί καταρχάς κοιτάει το καλό του τουρισμού στο νησί, πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση. Δεν υπάρχουν πολλές φωνές να πιέζουν. Αν το αφήσουμε στους πολιτικούς, τελειώσαμε. Οι συνδικαλιστές πρέπει να πιέζουν και η Ένωση Ξενοδόχων είναι, πιστεύω, η ισχυρότερη συνδικαλιστική δύναμη στο νησί. Τι μήνυμα θα δίνετε λοιπόν, κυρία Σβήνου, έτσι ώστε και αυτοί που μας ακούν, οι ξενοδόχοι και δεν είναι μέλη, να εγγραφούν? Ήδη έχουμε κάνει και ξεκινάμε μια προσπάθεια έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε ακόμα περισσότερα μέλη. Θεωρούμε ότι μέσα από την ενότητα μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Πέραν τούτου, η Ένωση Ξενοδόχων τα τελευταία χρόνια κινείται αρκετά δυναμικά και θεωρούμε ότι θα κινηθούμε και σε ακόμα καλύτερες κατευθύνσεις στην επόμενη τριετία. Οπότε σχεδιάζουμε και αρκετά πράγματα που θα προβάλλουν και τα μέλη μας. Άρα λοιπόν πάντα η συμμετοχή σε έναν κλάδο έχει πολλαπλά ωφέλη. Αυτά βέβαια ο ξενοδόχος τα γνωρίζει. Καλούμε, εννοείται ότι να έρθουν κοντά μας. Διαφορετικά δεν έχει και νόημα να λειτουργούμε και εμείς όπως λειτουργούμε. Έτσι. Αυτή η δύναμη βέβαια μεταφράζεται και στην καλύτερη και περισσότερη εκπροσώπηση σε πανελλαδικά όργανα. Ακριβώς. Όσο περισσότεροι είμαστε εδώ και όσο περισσότεροι ψηφίσουν, όσο περισσότεροι είναι ενεργοί, τόσο μεγαλύτερη δύναμη μας δίνει στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων. Αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη από τις μεγάλες δυνάμεις στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, υπολογίσιμη δύναμη, ενδεχομένως και η μεγαλύτερη υπολογίσιμη δύναμη. Ο Μινάς Χατζημιχαήλ είχε εκλεγεί δεύτερος μάλιστα στην διαδικασία των εκλογών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και έχει τη θέση του ταμεία. Και γενικώς η εκπροσώπησή μας στα όργανα, όπως είναι το Ξενοδοχείο Επιμελητήριο, όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, όπου την έχουμε τόσα χρόνια, είναι μια επιτυχία της Ένωσης Ξενοδόχων και βέβαια οφείλεται στη μεγάλη συμμετοχή των μελών. Θέλουμε αυτή η συμμετοχή να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Και φυσικά, κύριε Πρόεδρε, μας απασχολεί το τουριστικό νομοσχέδιο που είναι θέμα των ημερών. Προηγουμένως είπατε για τα ξενοδοχεία τα παλιά που χρειάζονται εξυγχρονισμό. Κάτι που δεν είδαμε να είναι μέσα στο νομοσχέδιο. Αντίθετα, είδαμε να προωθούνται τα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα που ναι, μεν ξεπαγώνουν την αγορά ακινήτων, ναι, μεν δίνουν κίνηση στις επενδύσεις, αλλά όπως είπατε, αφήνουν και ένα άλλο κομμάτι που ήδη υπάρχει πάλι να είναι σε αδράνεια. Δυστυχώς βέβαια το νέο νομοσχέδιο διευκολύνει πάρα πολλά άλλα πράγματα. Όμως ναι, σε αυτό το κομμάτι έχετε δίκιο, διευκολύνει περισσότερο τους μεγάλους και αυτού του είδους τις επενδύσεις. Όμως έχει πάρα πολλές βελτιωτικές διατάξεις ως το πόσο γρήγορα θα βγαίνουν οι άδειες. Σχεδόν όλα περιλαμβάνει διαδικασίες fast track και
περιλαμβάνει πλέον λύσεις για διάφορα θέματα που μας απασχολούσαν πολλά χρόνια και δεν έχουν λυθεί, όπως ήταν οι μαρίνες, οι αματικός τουρισμός και τέτοια πράγματα. Τα βάζει όλα μέσα και τα διευκολύνει, τα κάνει πολύ πιο εύκολα. Άρα γενικά είναι ένα καλό νομοσχέδιο, θέλει συμπληρώματα. Αυτή τη στιγμή είναι και σε εμάς, έχει έρθει στα χέρια μας, αλλά βέβαια και στα ανώτερα όργανα POX και ΞΕ, το μελετάν για να κάνουμε κάποιες εισηγήσεις. Σίγουρα δεν είναι τελεσμένα γεγονότα ότι γράφει μέσα, σίγουρα θα μπουν βελτιώσεις. Λύσεις όμως που βοηθούν και προστατεύουν τον τόπο μας, το περιβάλλον, τους φυσικούς του πόρους, ή μπροστά στην απλοποίηση και στο όνομα της επένδυσης αυτά περνώνται έτσι κάπως γρήγορα και... Κύριε Βλάχου, εγώ είμαι πάντα, προσωπικά όμως θα μιλήσω, έτσι, είμαι πάντα ξεκάθαρος και πραγματικά πολλές φορές έχω έρθει σε σύγκρουση και με πάνω στην Αθήνα και με εδώ. Ότι το νησί μας αυτή τη στιγμή με τις υποδομές που έχει δεν σηκώνει άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Κάποιους θα δυσαρεστήσω, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Θα έπρεπε να δοθούν κίνητρα. Οι μικρές, έχουμε χιλιάδες κλίνες σε μικρές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή φυτοζωούν ή είναι κλειστές. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν αυτοί, γιατί δεν χρειαζόμαστε άλλες κλίνες. Πραγματικά η προσφορά έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη ζήτηση. Άρα ο κυριότερος νόμος της οικονομίας τον έχουμε καταπατήσει και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις φθηνές τιμές. Ενώ έχουμε τέτοια καλή ποιότητα, δεν έχουμε τιμές. Αυτά πρέπει να γίνουν. Άρα, κυρία Σβήνου, λοιπόν, συμβαδίζει η ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος? Λοιπόν, συμβαδίζει από την εξής άποψη. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Ο ξενοδόχος πλέον είναι αυτός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, που έχει ευαισθητοποιηθεί πολύ υπέρ του περιβάλλοντος και τον έχει αναγκάσει η αγορά προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς βέβαια να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Δεν μπορούν όμως αυτές οι εξαιρέσεις να κάνουν πλέον τον κανόνα. Πρώτος, αυτή τη στιγμή αυτός ο ξενοδόχος που επενδύει είναι αυτός που θα δώσει και την προτεραιότητα που πρέπει στο περιβάλλον. Την πράσινη ταυτότητα, έτσι. Ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχουν προς την πράσινη ταυτότητα και την πράσινη ανάπτυξη έχουν γίνει πάρα πολλές κινήσεις. Μάλιστα και στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχουμε δημιουργήσει και μια σχετική επιτροπή με καμπάνια προς τους ξενοδόχους, τους υφιστάμενους, γιατί καινούριοι το τονίζω ότι το κάνουν. Εάν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν την ζήτηση που περιμένουν. Άρα λοιπόν συμβαδίζει ο σεβασμός του περιβάλλοντος με την νέα αντίληψη της ξενοδοχειακής πραγματικότητος. Προφανώς έχουμε πολλών ταχυτήτων ξενοδοχεία, ναι. Γιατί από τη μια έχουμε ξενοδοχεία που δεν έχουν καν βιολογικούς καθαρισμούς ή που καταπατούν τον Αιγιαλό και την παραλία, ναι. Και από την άλλη άλλους που κυνηγάνε, όπως είπαμε, τους ευαισθητοποιημένους, συνειδητοποιημένους, οικολογικά έτσι ευαίσθητους. Ακριβώς. Πάγια θέση μας είναι ότι είμαστε πάντα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του περιβάλλοντος. Εμείς θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα κατακρίνουμε ακόμα και μέλη μας που δεν σέβονται το περιβάλλον, έτσι, και που δεν τηρούν τις προδιαγραφές που οφείλουν να τηρούν. Για τους οποίους... Με συστάσεις ή και με καταγγελίες? Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε καταγγελίες. Εάν έχουμε όμως κάποια καταγγελία η οποία έχει κάποια υπόσταση, βεβαίως και δεν πρόκειται να. Είμαστε κι εμείς υπέρ της νομιμότητος. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο πια. Βέβαια, πρέπει όμως να πούμε ότι και οι αρμόδιοι στην τοπική αυτοδιοίκηση οφείλουν να κάνουν τα δέοντα έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις υποδομές προς τους ξενοδόχους, προς τους τουρίστες. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να μην προχωρούν οι βιολογικοί καθαρισμοί στα χωριά. Έτσι, κάποια στιγμή και όταν έχουμε τα έσοδα που έχουμε από τον τουρισμό, δεν επιτρέπεται να έχουμε μηδενική ανάπτυξη στα έργα, στα αντίστοιχα έργα. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που θα πρέπει να απαιτήσουμε με όλα αυτά που απαιτούμε και όλες προς την νομιμότητα των συναδέλφων μας. Κύριε Πρόεδρε, αλλάζει και η διαδικασία όσον αφορά την κατάταξη. Τώρα πλέον τα καταλήμματα περνάνε στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και όχι στο ΝΕΟΤ. Αλλαγή που έχει προκαλέσει την αντίδραση της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων. Κατανοητή η αντίδραση, αλλά πιστεύω όχι πραγματική. Δηλαδή, κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να φύγουν από πάνω της αρμοδιότητες, ειδικά αρμοδιότητες που εκάστοτε υπουργός δεν ξέρει τι γίνεται. Μέχρι να ενημερωθούν, αλλάζουν. Άρα λοιπόν, πραγματικά το ΞΕ με τεράστια εμπειρία στα τουριστικά θέματα, πιστεύω ότι έκαναν πολύ σοφά να δώσουν την αρμοδιότητα της αστεροποίησης αλλά και τα κλειδιά στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, γιατί τα ενοικιαζόμενα δεν έχουν κάτι αντίστοιχο του ΞΕ, έτσι, που είναι σύμβουλος του κράτους.
δεν είμαστε σύμμαχοι με τα διαμερίσματα, δεν έχουμε κάτι εναντίον τους πραγματικά, ούτε θα κοιτάξουμε να βγούμε εμείς από πάνω. Μαζί βαδίζουμε για το καλό του τόπου. Συμφωνείτε όμως με τη βασική προϋπόθεση που βάζουν να αρθεί ο όρος Μικύρια? Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί, όμως με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνεται και διαχωρισμός των ξενοδοχείων με τα διαμερίσματα, έτσι. Έχουν βασικές διαφορές, οι οποίες ας βρεθεί κάποιος άλλος όρος που να μην είναι τόσο, ας πούμε, τον θεωρούν υποτιμητικό. Εντάξει, όχι μόνο, γιατί αποτελεί τροχοπέδι μετά και για διάφορες επενδυτικές προτάσεις. Δεν μπορούν να εισαχθούν δηλαδή σε αυτά τα προγράμματα. Θετικός είμαι να αλλάξει αυτός ο όρος, αλλά πρέπει να υπάρχει ένας διαχωρισμός, έτσι. Κοιτάξτε, είναι ένα μεγάλο θέμα. Αυτή τη στιγμή και εδώ και 2 χρόνια μελετάμε το σύστημα, το Hotel Star Union System, με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Ήταν πια καιρός να εξυγχρονιστεί η κατάσταση, δηλαδή βαδίζουμε βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 43-2002, το οποίο έχει μείνει στο 2002, έτσι, είμαστε στο 2014. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία είναι 4 αστέρων και δεν προσφέρουν υπηρεσίες καν εισάξεις με τα 2 αστέρια, και αντίστοιχα, έτσι, μικρότερης κλίμακας ξενοδοχεία, τα οποία προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Για να γίνει σωστά, θα πρέπει να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί και το αντίστοιχο προεδρικό διάταγμα. Αυτό λοιπόν είναι, δηλαδή το τουριστικό νομοσχέδιο προβλέπει ένα γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο και περιμέναμε μάλιστα να έχει γίνει εδώ και 1 χρόνο. Αυτή ήταν δέσμευση της κυρίας Κεφαλογιάννη. Έγινε. Είμαστε ευτυχείς που προχωράμε σε αυτή την εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά αποτελεί την απαραίτητη ανανέωση στο σύστημα της κατάταξης των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Όσον αφορά τις ΕΔΕ, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα δηλαδή, κάποιος φορέας είναι αυτός που θα τους κάνει την πιστοποίηση. Έτσι κι αλλιώς. Αυτός ο φορέας είναι το ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Θα πάει το ξενοδοχειακό επιμελητήριο βάσει κάποιων προδιαγραφών και όχι βάσει κριτηρίων υποκειμενικών. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχεί κανένας για το οτιδήποτε. Τώρα για το κύριε και το μη κύρια. Εντάξει, και πάλι κάπου λοιπόν πρέπει να γίνει και ο διαχωρισμός των ξενοδοχειακών υπηρεσιών σε σχέση με τα, τι εννοούμε όταν λέμε ξενοδοχειακές υπηρεσίες, δηλαδή κάπου πρέπει να γίνει και αυτός ο διαχωρισμός. Ένα παραπάνω σε αυτό, οι ιντερνετικοί πολιτές δωματίων, οι οποίοι έχουν σοριδών μέσα δωμάτια, καταλύματα, χωρίς σήμα λειτουργίας. Πόσο πελάτης θα ξεχωρίσει? Κάπου πρέπει λοιπόν να κινηθούμε σε μια κατεύθυνση νομιμότητας και σε αυτό το πεδίο, έτσι ώστε να μην λειτουργούμε παραπλανητικά στον πελάτη που θα διαλέξει μέσω ίντερνετ ένα κατάλυμα ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και τα αντίστοιχα επενδυτικά προγράμματα και αυτά βάσει του τουριστικού νομοσχεδίου θα προσαρμοστούν. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ θετική η εξέλιξη. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία έχουμε εκφράσει ενστάσεις και μάλιστα ετοιμάζουμε και εγγράφως αυτή τη στιγμή κάποιες παρατηρήσεις μας, οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στις παρατηρήσεις της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Για παράδειγμα, χθες ανακοινώθηκε ότι θα είναι ακόμα αυστηρότερα τα πρόστιμα για όσα ξενοδοχεία δεν έχουν τα σήματα. Δεν θα έπρεπε να είναι αυστηρότερα. Δηλαδή, αυτό που προτείνω είναι να είναι ακόμα πιο αυστηρά. Για παράδειγμα, πρόσφατα έτσι, θεσπίστηκε μεγάλο πρόστιμο για ανασφάλιση στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν να μειωθεί η ανασφάλιστη εργασία σε όλους τους χώρους επαγγελματικούς, όχι μόνο σε ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν, αφού αν χρειάζεται να λειτουργήσουμε σε ένα πιο αυστηρό πλαίσιο, θα γίνει. Αρκεί όμως πάντα το κράτος να φροντίζει έτσι ώστε να δίδει το ειδικό σήμα λειτουργίας το χρόνο που πρέπει να τον δώσει, να μην δημιουργούνται διάφορα άλλα προβλήματα όπως έχει σημειωθεί και σε άλλες. Νιώθει ότι κοροϊδεύεται ο συνεπής και ότι ο ασυνεπής. Ναι, ακριβώς. Γιατί το στάτους λοιπόν είναι αυτό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αν πρέπει να γίνουν δυναμικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να πάμε πια σε ένα άλλο στάδιο στο οποίο πρέπει να είχαμε πάει πριν πολλά χρόνια, πρέπει να γίνει. Ένα παράδειγμα έτσι, και της κολυσιεργίας του κράτους και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι. Λίγη περιβαλλοντική μελέτη. Το ειδικό σήμα λειτουργίας είναι ενισχύ. Για να συνεχίσει να είναι ενισχύ, πρέπει να ανανεώσει περιβαλλοντική μελέτη. Όταν λοιπόν έχουν κατατεθεί περιβαλλοντικές μελέτες και έχουν περάσει 2 μήνες, 3 μήνες και δεν σου δίνουν απάντηση, δεν σου δίνουν την έγκριση των όρων, άρα λοιπόν ο ξενοδόχος βρίσκεται εκτεθειμένος. Έχει τύχει λοιπόν σε πολλούς συναδέλφους να τους γίνεται ανάκληση του σήματος. Γιατί κολυσιεργούν αντίστοιχες υπηρεσίες και δεν μπορούν να ανανεώσουν το σήμα της περιβαλλοντικής.
Δηλαδή αυτά πια πρέπει να σταματήσουν. Και εκεί λοιπόν στο και στο τουριστικό νομοσχέδιο μπαίνουν κάποιες ρήτρες, τις οποίες θέλουμε να τις κάνουμε ακόμα μικρότερες. Δηλαδή μιλάνε για 50 ημέρες πλαφών απάντησης απέναντι σε αίτηση αδειοδότησης. Παλεύουμε αυτός, να μην είναι 50 μέρες, να είναι 10 μέρες. Και αυτό είναι επιβεβλημένο πια από ένα υποτιθέμενο σύγχρονο κράτος. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι η τελευταία συνέντευξη που δίνετε ως Πρόεδρος, θέλουμε να μας δώσετε ένα γενικότερο μήνυμα. Όλοι μαζί να πάμε αυτόν τον τόπο μπροστά. Οι ξενοδόχοι είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή, βελτιώνοντας τις εγκαταστάσεις μας και προσφέροντας τις καλύτερες υπηρεσίες. Αν το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι, το μέλλον της ΚΟ είναι μόνο καλό. Κυρία Σβηνού, θα διεκδικήσετε την Προεδρία? Ναι, θα τη διεκδικήσω την Προεδρία, με την συνένεση βέβαια και του Προέδρου του Μινάτου Χατζημιχαήλ, τον οποίο και ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε και που θα έχουμε, και βέβαια με τη συνένεση και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, γιατί θα πρέπει πρώτα να γίνουν και οι αρχαιρεσίες μας, γίνει η Γενική Συνέλευση, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Και εγώ πιστεύω σε μια δυναμική συνέχεια της παρουσίας μας. Είμαστε εδώ να διεκδικούμε, και όχι μόνο να διεκδικούμε, με συνέργεια, με συνένεση, να παλέψουμε για ένα καλύτερο τουριστικό προϊόν. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και δεν είναι και η πρώτη φορά που περνάει σε γυναικεία χέρια η Προεδρία της Ένωσης, έτσι? Όχι, όχι. Έχει... Τρίτη φορά. Νομίζω ότι οι γυναίκες μέχρι στιγμής έχουν βάλει πολύ ψηλά τον πύχη και αυξάνονται πολύ οι απαιτήσεις των μελών. Οπότε ελπίζω και εγώ να μπορέσω να ανταποκριθώ πάνω σε αυτές τις απαιτήσεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν σας πούμε τα πεπραγμένα της τριετίας, θα μου επιτρέψετε, επειδή σας μιλάω για τελευταία φορά σαν πρόεδρος, να πω δύο κουβέντες. Δεν θα μακρηγορήσω. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φίλοι και φίλες, θέλω σήμερα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω όλες και όλους σας για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου και για την μεγάλη ευκαιρία που μου δώσατε να σας εκπροσωπήσω από την θέση του Πρόεδρου της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ για 2 συνεχόμενες θητείες. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους μέλη του Διοικητικού μας Συμβουλίου, την Αντιπρόεδρο και Γενική Γραμματέα μας την κυρία Ντίνα Σβήνου, τον Β' Αντιπρόεδρο κύριο Κώστα Πλατανίστα, την Β' Γενική Γραμματέα κυρία Μέτρια Ταφυλοπούλου, τον Ταμεία μας τον Αντώνη Σταματιάδη, τον Β' Ταμεία τον κύριο Ξενοφόντα Τσαούση, τον υπεύθυνο τομέα προβολής και διαφήμισης κύριο Κώστα Βασιλάκη, και επίσης να μην ξεχάσω στην περασμένη θητεία, είναι τρεις συνάδελφοι που τώρα λείπουν από το Διοικητικό Συμβούλιο, ήταν η τότε Αντιπρόεδρος κυρία Φροσίνη Κορτιστού, η Γενική Γραμματέα κυρία Σμαράγδη Παρισίδη και η Β' Ταμείας κυρία Στεριάννα Καΐσελη. Βέβαια, δεν θα μπορούσα να παραλείψω και τα μέλη της ελεγκτικής μας επιτροπής, τον πρόεδρο τον Νίκο τον Χατζημανόλη, τον κύριο Γιάννη τον Μαστρομιχάλη και τον Κώστα τον Χατζηδουστοβή, που μας βοήθησαν πάρα πολύ με τις εύστοχες παρεμβάσεις τους. Για το τέλος, άφησα να ευχαριστήσω μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, έναν άριστο επιστήμονα και συνεργάτη, τον αγαπητό φίλο και νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Αλκιβιάδη Χατζαντώνη, του οποίου οι γνώσεις πάνω στα τουριστικά θέματα είναι ανεξάντλητες και η βοήθειά του όλα αυτά τα χρόνια ήταν πάντοτε καταλυτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι τους με στήριξαν όσο μπορούσαν στο έργο μου και ιδιαίτερα στις δύσκολες καταστάσεις, γιατί υπήρξαν και τέτοιες. Υπενθυμίζω την προτριετίας ενορχιστρωμένη επίθεση στο πρόσωπό μου από σύσσωμο το ΕΒΕΔ που είχαν έρθει τότε από την Ρόδο Συνγυναιξή και Τέκνης, στοχεύοντας βέβαια την Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, η οποία τότε τους ενοχλούσε στα σχέδιά τους. Με στήριξαν επίσης όλες τις αντιπαραθέσεις μου με την απερχόμενη Δημοτική Αρχή, η οποία είχε επιλέξει να αγνοήσει συστηματικά οποιαδήποτε αίτημά μας, οποιοδήποτε τιμά μας που ήταν επιτοπλίστων για το καλό του νησιού μας γενικότερα και όχι μόνο για τον κλάδο μας. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ είναι μια από τις ισχυρότερες ενώσεις στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι μια ένωση μικροξενοδόχων όπως θέλουν να μας αποκαλούν κάποιοι άσπονδοι φίλοι μας, αλλά περιλαμβάνει στη δύναμή της όλες σχεδόν τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες του νησιού. Απόδειξη της ισχυρής μας θέσης είναι ότι εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία από την θητεία του κυρίου Νίκου Πουλιού, που το ξενοδοχείο του μας φιλοξενεί σήμερα, συνεχώς κατέχουμε υψηλότερες θέσεις στα νότα θεσμικά μας όργανα, στο ΞΕΕ, με δύο εκπροσώπους μας, στο ΔΣ της ΠΟΚΣ με ένα εκπρόσωπό μας, παράγοντας σημαντικό το έργο και περνώντας θέσεις μας στα νότατα κυβερνητικά κλιμάκια. Δεν είναι υπερβολή να πω
ότι οι παρεμβάσεις που κάνει η Ένωση Οδόχων ΚΟ γίνονται νόμοι του κράτους. Η θέση του Προέδρου της Ένωσης Οδόχων ΚΟ, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μία καμουφλαρισμένη ηλεκτρική καρέκλα, θα έλεγα χαριτολογώντας, γιατί έχει να συγκεράσει αντικρουόμενα συμφέροντα ανάμεσα στην Ένωση και τα αρμόδια Υπουργεία, ανάμεσα στην Ένωση και τις αρχές του τόπου, ανάμεσα στους ξενοδόχους και τους τουριστικούς πράκτορες και κάποιες φορές και ανάμεσα στα μέλη μας, αλλά πρέπει πάντα να βρίσκεται η χρυσή τομή και να παραμένουμε ενωμένοι. Πιστεύω ότι κατάφερα να ανταπεξέλθω σε όλες τις κακοτοπιές της διαδρομής στην Προεδρία αυτά τα 6 χρόνια και η Ένωση Ξενοδόχων να βρίσκεται εδώ σήμερα ισχυρότερη από ποτέ. Ο κάθε όμως ζωντανός οργανισμός, όπως είναι η Ένωσή μας, χρειάζεται και ανανέωση για να συνεχίσει να είναι χρήσιμη και αποτελεσματική. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να αφήσω τη θέση μου στον συνάδελφο που θα επιλέξει το νέο ΔΣ, που θα προκύψει από τις σημερινές εκλογικές διαδικασίες. Η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Πιστεύω ότι οι γνώσεις και η εμπειρία που απέκτησα δύο θητείες σαν αντιπρόεδρος και δύο θητείες σαν πρόεδρος θα είναι χρήσιμες και στο μέλλον, ιδιαίτερα τώρα που τα προβλήματα και οι προκλήσεις για το ξενοδοχειακό κλάδο είναι τεράστιες. Παραμένω λοιπόν στις επάλξεις, δηλώνω παρόν στις εκλογικές διαδικασίες, έτοιμος να βοηθήσω το νέο ΔΣ από όποια θέση μου ανατεθεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου όλους σας. Πάμε λοιπόν τώρα στην απολογιστική συνέλευση να αρχίσουμε. Αναφέροντας τα πεπραγμένα του 2011-2013, αρχίζουμε τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την γραμμή ΚΤΕΛΚΟ αεροδρόμιο, που ήταν τότε πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήμασταν ίσως το μοναδικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα που δεν είχε ακόμα γραμμή λεωφορειακή σύνδεση. Προς το Υπουργείο Ανάπτυξη έγινε παρέμβαση για την καθυστέρηση καταβολής της δικαιώμενης επιχορήγησης από τον αναπτυξιακό νόμο, έγινε τον Απρίλιο του 2012 αυτό και ακόμα συνεχίζεται. Διαμαρτυρία για τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ. Αν θυμάστε, είχαν βγάλει την ΚΟ από τους τόπους που μπορούν να γίνονται ιατρικά και φαρμακευτικά συνέδρια. Πραγματικά θα ήταν ένα μεγάλο πλήγμα. Κάναμε άμεση επέμβαση. Ήδη έχει αναστραφεί. Επιστολές και παρεμβάσεις σε Υπουργεία για το φόρο ακίνητης περιουσίας των ατομικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τους συναδέλφους που δεν έχουν εταιρείες. Προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την εξαίρεση πληρωμής εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους οργανωμένων γκρουπ επισκεπτών που φιλοξενούνται για διαφημιστικούς σκοπούς. Είναι τραγικό να έρχεται ένα γκρουπ δημοσιογράφων, ας πούμε, 20-30 άτομα, τηλεοπτικά συνεργεία, γκρουπ μεγάλων tour operators, να φιλοξενούνται από το Δήμο της ΚΟ, είτε από την Ένωση Συνοδόχων, είτε από τον Ενίο Φορέα, και όταν πάμε να τους δείξουμε το Ασκληπείο ή κάποιους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, να ζητάνε είσοδο, να πληρώσουν εισιτήριο όλοι αυτοί, ας πούμε. Προσπαθήσαμε να τους πείσουμε ότι αυτό είναι τρέλα. Εδώ έρχονται για το καλό του νησιού μας. Η διαμαρτυρία προς την Aegean Airlines για την διακοπή των χειμερινών πτήσεων Αθήνα-Κοαθήνα τον Αύγουστο τότε του 2013. Έτοιμα προς τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ για στελέχος του παρατήματος ΕΚΑΒ στο νησί μας, με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Να σας πω μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε κάποια πληρώματα του ΕΚΑΒ στα ξενοδοχεία της Ένωσης. Οι διοικητικές θέσεις που ανέφερα προηγουμένως, είμαστε δύο εκλεγμένοι στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο, εγώ και η συνάδελφος Ντίνα Ισβίνου, και στην POX πραγματικά πήραμε μια πάρα πολύ καλή θέση εκεί, ανάμεσα σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελλάδος, ανάμεσα σε όλες τις ενώσεις της Ελλάδος, και πήρα τη θέση ταμεία. Η παρεμβάση στο Δήμο. Έγιναν διάφορες συναντήσεις με το Δήμο για την καθαριότητα και την διεκδίκηση δικαιωμάτων των ξενοδόχων ως προς την καθαριότητα. Αν θυμάστε τα πρώτα χρόνια αυτής της Δημοτικής Αρχής πήγαν να κάνουν κάποια σύμπραξη των ξενοδοχείων, των μεγάλων κυρίως ξενοδοχείων, για να έχουν την καθαριότητα εκείνα,
χωρίς τελικά βοήθεια του Δήμου. Εμείς λέγαμε στην αρχή ότι αυτό το πράγμα είναι ουτοπία, δεν μπορούσε να γίνει. Ο Δήμος έπρεπε να συνεχίσει όπως ήταν και μάλιστα να ενισχύσει το στόλο του για να έχουμε σωστή καθαριότητα στο νησί. Κάναμε μια παρέμβαση και με μεγάλη διαμαρτυρία για την απόφαση Δημοτικής Αρχής να μην τελεί πολιτικούς γάμους σε χώρους εκτός δημοτικών κτηρίων. Είναι μια τακτική που γίνεται σε όλους τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, να τελούνται γάμοι σε ξενοδοχεία, σε πολύ ωραίες τοποθεσίες με θέα. Η Δημοτική Αρχή επέμενε ότι πρέπει να γίνεται μέσα στο Δημοτικό Μέγαρο. Έντονη και διαρκή παρουσία του ενιού, στον ενιαίο φορέα τουρισμού, με πραγματικά, δηλαδή τους ξυπνούσαμε σε εισαγωγικά, διότι εάν δεν υπήρχε και η Ένωση, ο ενιαίος φορέας αυτά τα 3,5 χρόνια δεν θα είχε ίσως συνεδριάσει ποτέ. Προτάσεις για το νέο μοντέλο διαχείρισης για προβολή και ανάδειξη της τουριστικής ΚΟ, που δεν εισακούστηκαν. Η μεγάλη παρέμβαση για το θέμα της Ryanair και βρήκα αυτή τη φωτογραφία, δεν είχα μόνο το αεροπλάνο. Λοιπόν, πραγματικά ανακοινήσαμε απίστευτα αυτό το θέμα, δεχτήκαμε τρομερές επιθέσεις. Θεωρούμε πάντα οι Ένωση Ξενοδόχων ότι οι τέτοιες αεροπορικές εταιρείες είναι μόνο βοήθεια για το νησί μας και μόνο μπορούν να το κάνουν ένα βήμα μπροστά και όχι πίσω, πάντα βέβαια σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κατάσταση του tour operators. Ποτέ ο ένας δεν πρέπει να υπερβαίνει από τον άλλον, αλλά πολεμηθήκαμε πάρα πολύ, αναγκαστήκαμε να κάνουμε, όταν βλέπαμε ότι ο Δήμος δεν είχε καμιά πρόθεση να πάει σε νέο συμβόλαιο με τη Ryanair και με άλλες πάντα λέμε, δεν είναι μόνο η Ryanair, αλλά είναι μια πολύ δυνατή εταιρεία. Κάναμε τη σύμπραξη μαζί με κάποια μέλη από κάποια τμήματα του Εμπορικού Μιλητηρίου και με την Ομοσπονδία των Ενοικιαζόμενων Διαμερισμάτων. Πραγματικά ήταν καταλυτική αυτή η προσπάθεια, γιατί τους ξύπνησε, καταλάβαν ότι θα είχαν την καταγραφή του κόσμου αν τελικά έπρεπε να μαζέψει χρήματα ο κόσμος για να πληρώσει την εταιρεία, και τελευταία στιγμή, έστω και στο παραπέντε, υπέγραψαν το διετές συμβόλαιο, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, όμως πρέπει να ανανεωθεί άμεσα για τα επόμενα 2 τουλάχιστον χρόνια. Και ήταν βέβαια μια συμφωνία που χάσαμε αρκετές πτήσεις για πολύ ελάχιστα χρήματα διαφορά. Να δώσω και στην Αντιπρόεδρο να πει τα επόμενα, έτσι. Νομίζω να ολοκληρώσει τα πεπραγμένα Okay. Δημιουργία λοιπόν application στο iPhones για τα μέλη μας. Ήταν κάτι πρωτοποριακό, θέλει λίγο σπρόξιμο ακόμα και θέλει λίγο διαφήμιση για να το γνωρίσει ο κόσμος ότι υπάρχει. Κάναμε μια παρουσίαση μαζί με την Booking.com στην Άγκο και πραγματικά κάποια μέλη μας δεν ήξεραν πώς να λειτουργήσουν με την Booking.com και τώρα δουλεύουν και πάνε πολύ καλά. Διοργανώσαμε ένα workshop στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2012, μόνη της η Ένωση Ξενοδόχων πήγε εκεί, χωρίς την κάλυψη καθόλου από τον Δήμο. Κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών στην πυροσβεστική, τους έχουμε πάρει κάποια εξαρτήματα που χρειαζόντουσαν, στην αστυνομική διεύθυνση. Προσλάβαμε 5 άτομα πέρσι και το ξαναεπαναλάβαμε και φέτος για να δουλεύουν στα info kiosk, αυτό με την συνεργασία με τον ενιαίο φορέα. Γιατί πραγματικά ερχόταν ο κόσμος στο νησί και δεν είχε καμία πληροφόρηση που και τι. Συμμετοχή σε διοργάνωση πεζοπορίας και ποδηλατορομίας με την ελληνική εταιρεία μαστολογίας στην ΚΟ. Ήταν μια καλή έτσι διαφημιστική προσπάθεια. Φιλοξενίες πάρα πολλών δημοσιογράφων και παραγόντων τουριστικών για την πρόθεση και διαφήμιση του νησιού μας. Πάρα πολλές φιλοξενίες. Δεν το γνωρίζετε οι συνάδελφοι και δεν το γνωρίζει καμιά φορά και ο Δήμος. Χθες μας έστειλε και ένα χαρτί ότι για τη συμμετοχή μας στον νέο φορέα του χρωστάμε και χρήματα, ας πούμε, γιατί είχαμε συνεννοηθεί ότι θα είναι αυτά
σε φιλοξενίες και τα χρήματα αυτά που λέει ότι θέλει από εμάς τα έχουμε υπερβεί 4 φορές με φιλοξενίες. Συμμετοχή στο πρώτο ελληνοτουρκικό τουριστικό φόρουμ στο Κυπριώτης Πανοράμα, μια πολύ πετυχημένη προσπάθεια. Φιλοξενία αστυνομικών στα πλαίσια της επάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού για τον έλεγχο των διαβατηρίων, όταν είδαμε ότι πραγματικά είχε τεράστιες ουρές, ειδικά στα διαβατήρια εδώ με τον έλεγχο που έρχονται από την Τουρκία. Μπήκαμε μπροστά, ζητήσαμε αστυνομικούς και πραγματικά τους φιλοξενούσαμε σε πολύ καλές εγκαταστάσεις. Τους νοικιάσαμε σπίτια να μένουν για να έρθουν εδώ στην ΚΟΚ και να κάνουν αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Πάρα πολλές επιδικοδομητικές παρεμβάσεις σε διάφορα νομοσχέδια και όπως είπα πριν, πάρα πολλές απόψεις μας και προσεγγίσεις μας σε θέματα γίνονται νόμοι του κράτους. Ελληνικό πρωινό, με τα δύο μέλη μας στο ΞΕ, προσπαθήσαμε πραγματικά και ήμασταν από τους πρωτοπόρους στο θέμα ελληνικού πρωινού. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, σιγά σιγά υιοθετείται από πάρα πολλές ξενοδοχειακές ενώσεις. Εμείς ήμασταν ανάμεσα στις πρώτες, με την μεγάλη βοήθεια της κυρίας Τριανταφυλοπούλου της Μέρης, που πραγματικά στον πρωτογενή τομέα είναι άσος. Ήρθαμε λοιπόν σε επαφή με τους τοπικούς παραγωγούς, υπογράψαμε τοπικό σύμφωνο με ενδιάμεσο το ΞΕΕ για τη δημιουργία ΚΟΑΚΟΥ πρωινού. Συμμετείχαμε σαν ΚΟΣ στην ΧΟΡΕΚΑ το Φεβρουάριο του 2012 με τεράστια επιτυχία. Πραγματικά η προσέλευση εκείνη τη μέρα στο περίπτερό μας ήταν τεράστια. Βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τα προϊόντα που παρουσιάσαμε εκεί με σεφ από την ΚΟ. Καλώ όλους τους συναδέλφους να μπουν και αυτοί στο ελληνικό πρωινό. Δεν κοστίζει πολύ ακριβά, είναι ελάχιστο το κόστος παραπάνω, αλλά πραγματικά φέρνει πάρα πολύ κόσμο και φεύγει ευχαριστημένος ο πελάτης. Πήραμε μάλιστα και τιμητική διάκριση από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο και την Κεφαλογιάννη για το Γιάννη Ξενοδόχων ΚΟ για την προσπάθεια όλη αυτή. Και τους στόχους θα πει η κυρία Σβήνη. Ναι, βέβαια, να συμπληρώσω για το ελληνικό πρωινό. Θέλω να ευχαριστήσω το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μας, την κυρία Τριανταφυλοπούλου. Να πω ότι πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και πολύ τιμητικό να έχουμε συμμετοχές τέτοιων ανθρώπων, γιατί συνδυάζει και την ιδιότητα του παραγωγού, αλλά και την ιδιότητα του ξενοδόχου και μάλιστα του μεγάλου ξενοδόχου. Και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ δυναμικά. Νομίζω ότι είναι πάνω της οφείλεται το ελληνικό πρωινό, το ΚΟΑΚΟ πρωινό, και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Και βέβαια, ένας από τους στόχους της επόμενης τριετίας αποτελεί και η επέκταση των ενεργειών μας με τη δημιουργία πια ενός παραγωγικού μοντέλου σε συνεργασία και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Είμαστε σε διαδικασία συζητήσεων προκειμένου να μπορέσουμε να συνδέσουμε πια τον πρωτογενή τομέα με τον τριτογενή τομέα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για εμάς, γιατί θεωρούμε ότι θα δώσει μια άλλη όθηση στην οικονομία όλου του νησιού και ελπίζουμε να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Δεν ξέρω αν η κυρία Τριανταφυλοπούλου θέλει να μας πει κάτι γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ποιοι είναι οι στόχοι της επόμενης τριετίας? Είναι η δουλειά μας να συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις μας, τη δυναμική μας παρουσία σε όλα αυτά τα οποία προκύπτουν. Γενικότερα ζούμε σε ένα περιβάλλον πολλών αλλαγών, μάλιστα και με το καινούριο τουριστικό νομοσχέδιο. Πλέον η γραμμή είναι ότι πρέπει να εξυγχρονιστεί το προϊόν μας και για να εξυγχρονιστεί το προϊόν μας πρέπει και η νομοθεσία να είναι τέτοια που να μας επιτρέπει και να διευκολύνει το επιχειρήν. Και πάνω σε αυτό έχουμε ετοιμάσει και διάφορες παρεμβάσεις προκειμένου να συμπληρώσουμε και με τη δική μας τη φωνή αυτές τις κατευθύνσεις.
Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε, να δημιουργήσουμε ξανά την διαδικτυακή μας παρουσία, στην οποία μέχρι στιγμής δεν δώσαμε αρκετή βάση. Έχουμε μία τυπική παρουσία στο ίντερνετ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι το νούμερο ένα μέσο διαφήμισης πλέον προς τους δυνητικούς πελάτες και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πόρταλ μέσα από το οποίο θα ενημερώνουμε για την ύπαρξη των μελών μας, θα διαφημίζουμε τα μέλη μας, αλλά και θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει και τα μέλη μας για τις τρέχουσες εξελίξεις, για τις αποφάσεις Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, για τις παρεμβάσεις Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, να υπάρχει μια δυναμική ενημέρωση των μελών και για τις ενέργειες της Ένωσης Ξενοδόχων που πολλές φορές δεν δημοσιεύονται. Στα πλαίσια αυτού σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε και ένα νέο διαφημιστικό υλικό, όχι μόνο έντυπο, αλλά και ηλεκτρονικό, έτσι ώστε να μπορούμε να συμμετέχουμε στις εκθέσεις με σύγχρονη πλέον μορφή, παρουσιάσεις ηλεκτρονικές και όλα αυτά που συνεπάγονται. Έχουμε πλέον μια νέα ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την νέα Δημοτική Αρχή. Όπως προανέφερε και ο Μινάς, δυστυχώς η τοπική αυτοδιοίκηση, καλός ή κακός, είναι αυτή που θα έχει και τον τελευταίο λόγο στα πεπραγμένα του νησιού μας, που αφορούν τουλάχιστον το νησί μας. Εάν δεν έχουμε καλή συνεργασία ή εάν δεν υπάρχει τουριστική παιδεία, τότε έχουμε όλοι πρόβλημα. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι θα έχουμε μια άριστη συνεργασία. Βέβαια, από τις συζητήσεις μας κοιτάμε και όλες πώς θα είναι και πώς θα διαχειριστούμε το τουριστικό μας προϊόν, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι και ο ενιαίος φορέας τουρισμού έχει ημερομηνία λήξης. Και θα μελετήσουμε λοιπόν όλοι μαζί πώς πρέπει να γίνεται η διοίκηση του τουριστικού μας προϊόντος. Βέβαια, κάπου θα συγκρουστούμε, κάπου θα συμφωνήσουμε, θα συνεργαστούμε. Όλα αυτά που συνεπάγονται για τη βελτίωση των τουριστικών μας υποδομών, είμαστε εδώ πέρα για να τα τρέξουμε όπου και όπως χρειαστεί. Και οι διεκδικήσεις μας είναι σε πολλαπλά επίπεδα. Είναι από το λιμάνι, από το αεροδρόμιο, από το νοσοκομείο. Όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία απασχολούν και εμάς ως ξενοδόχους. Θα παλέψουμε για ένα άριστο τουριστικό περιβάλλον και για την καλύτερη δυνατή προβολή του τουριστικού μας προϊόντος και των τουριστικών μας απαιτήσεων. Αυτά έχω να σας πω και θα ήθελα να περάσουμε και σε κάποια θέματα τα οποία μας απασχολούν και βέβαια μετά θα πρέπει να παρουσιάσουμε και τους υποψήφιους, αλλά να δώσουμε το λόγο στους επισκέπτες μας. Να τους παρουσιάσουμε τώρα τους υποψήφιους, μήπως και μετά κάποιος αποχωρήσει και δεν... Ναι, ωραία. Μόνο έτσι για να... Και εγώ θέλω με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο. Είχαμε μια άριστη συνεργασία με τον κυρία Τριανταφυλοπούλου που προανέφερα, με τον Κώστα τον Πλατανίστα, ο οποίος πάντα είχε να συμβάλλει τα μέγιστα στις αποφάσεις μας, με τον Ξενοφόντα τον Τζαούσι. Πραγματικά με τον Κώστα τον Βασιλάκη αποτελέσαμε μια πολύ δυνατή ομάδα και ελπίζω και η ομάδα που θα εκλεγεί να έχει την ίδια όρεξη, διάθεση και γνώσεις.